Χαίρετε. Προς το τέλος του προηγούμενου επεισοδίου, το επεισόδιο 9 δηλαδή, σας έδειξα αυτό το παράδειγμα άρθρου που περιέχει την κάρτα γραφικών προς πώληση. Για να μην μου μείνετε με την απορία, θα σας δείξω τρεις τρόπους για το πώς μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία στην ιστοσελίδα σας και θα σας δώσω μια πολύ αποτελεσματική συμβουλή περί τακτοποίησης που θα σας μείνει αξέχαστη. Πρώτος τρόπος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε με το ποντίκι σε ένα σημείο που σας αρέσει Κάνετε κλικ εκεί και στη συνέχεια από τα εργαλεία επιλέγετε το εικονιδιάκι που μοιάζει με φωτογραφία και γράφει εικόνα. Εδώ είμαστε στη διαχείριση των πολυμέσων. Πολυμέσα είναι οι φωτογραφίε, βίντεο και ήχο. Βλέπετε κάποια album. Τα περισσότερα έχουν δημιουργηθεί όταν κάνατε την κατάσταση στο Joomla και ίσω κάποιο πρότυπο μη σα ανησυχούν. Για να προσθέσετε μια φωτογραφία στο άρθρο σα, την επιλέγετε από εδώ πέρα μέσα ή μέσα από κάποιον φάκελο γιατί την έχετε ανεβάσει και στο παρελθόν. Εάν δεν έχετε ανεβάσει ακόμα, πρώτα κατεβαίνετε στο τέλος του παραθύρου, βρίσκετε την επιλογή της μεταφόρτωσης αρχείων, πατάτε το κουμπί Browse για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας και να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε. Τέλος κάνετε κλικ στο μπλε κουμπί έναρξη μεταφόρτωσης και περιμένετε να ανεβεί το αρχείο. Μεγάλη προσοχή! Το όνομα κάθε φωτογραφίας δεν πρέπει να περιέχει κενά. Είτε κολλητές τις λέξεις μεταξύ τους ή χρησιμοποιήστε κάτι δημιουργικό αντί για κενά όπως κάτω παύλε. Αν σας εμφανίζει κάποιο όριο μεγέθους όπως εμφανίζει εμένα τα 6 MB, καλό είναι να παρακολουθήσετε το επεισόδιο 3 που αναφέρω πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτό το όριο. Για το πόσο γρήγορα θα ανεβεί αυτό εξαρτάται από την ταχύτητά σας με το ίντερνετ αν είστε online. Η φωτογραφία σας θα ανεβεί εδώ μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους. Την επιλέγετε... Στι ρυθμίσει τη στίχηση, εγώ τότε είχα βάλει στίχηση στα δεξιά. Αν θέλετε, γράφετε μία σύντομη περιγραφή, έναν τίτλο, μία λεζάντα και πατάτε το πράσινο κουμπί που γράφει εισαγωγή. Από τις γωνίες της εικόνας μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθός της, επιλέγοντάς την και πατώντας το κουμπί εικόνα από τα εργαλεία, την επεξεργαζόμαστε αν θελήσουμε. Αυτό ο τρόπο ανεβάσματο δεν μου αρέσει, διότι δεν σου επιτρέπει να φτιάξει κάποιον φάκελο. Πάμε να δούμε πώ φτιάχνει φάκελο. Από την περιοχή τη διαχείριση του Joomla κάνουμε κλικ εδώ στα αριστερά που γράφει διαχείριση πολυμέσων, είτε από το επάνω μενού πηγαίνουμε περιεχόμενο διαχείριση πολυμέσων. Φτιάχνουμε έναν φάκελο τη αρεσκία μα για να έχουμε νοικοκυρεμένα τα αρχεία μα. Πατάμε δημιουργία νέου φακέλου, και αφού πουλάω κάρτε γραφικών τη Nvidia, φτιάχνω έναν φάκελο με το όνομα τη εταιρεία. Εσεί με τη σειρά σα δώστε ό,τι όνομα θέλετε, χωρί όμω να αφήσετε κενά ανάμεσα από τι λέξει. Δημιουργία φακέλου. Μπαίνουμε μέσα στον φάκελο Nvidia GPUs. Πατάμε εδώ που λέει μεταφόρτωση. Βρίσκετε την επιλογή τη μεταφόρτωση αρχείων. Προσοχή στον περιορισμό των 6 MB αναφωτογραφία. Πατάτε το κουμπί Browse για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σα και να επιλέξετε την φωτογραφία που θέλετε. Τέλο, κάνετε κλικ στο μπλε κουμπί Έναρξη Μεταφόρτωση και περιμένετε να ανεβεί το αρχείο. Αφού ανεβεί εδώ η φωτογραφία μα, επιστρέφουμε στο άρθρο, πατάμε το κουμπί τη εικόνα στα εργαλεία, μπαίνουμε μέσα στον φάκελο NVIDIA GPUs, επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε, εφαρμόζουμε τι ρυθμίσει και πατάμε στο πράσινο κουμπί τη εισαγωγή. Έτοιμοι! Επιστρέφοντα πίσω στη διαχείριση πολυμέσων, μπορούμε να διαγράψουμε μία φωτογραφία ή έναν φάκελο κάνοντα κλικ στο κόκκινο Χ. Αλλά προσέξτε, όταν διαγράφετε κάτι, μην τυχόν και το έχετε δηλώσει να εμφανίζεται σε κάποιο άρθρο, διότι άπαξ και το διαγράψετε από εδώ μέσα, δεν επιστρέφει πίσω. Τρίτο τρόπο. Είναι ο πιο γρήγορο για μένα. Στον υπολογιστή μα πηγαίνουμε μέσα στον φάκελο του XAMP, μετά HD Docs, Retro Tech, Images, Nvidia GPUs. Εδώ μέσα θα βρούμε όλε τι φωτογραφίε που φαίνονται και στη διαχείριση πολυμέσων, επειδή είναι ο ίδιο φάκελο ακριβώ, απλά τον εξερευνούμε με διαφορετικό μέσο. Αν ανοίξουμε το φάκελο με τι φωτογραφίε που τι έχουμε τοπικά στον υπολογιστή μα, κάνουμε μια αντιγραφή και μια επικόλυση στον φάκελο NVIDIA GPUs. Τότε θα ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μα πάρα πολλέ φωτογραφίε ταυτόχρονα με λίγα κλικ. Όταν έχετε την ιστοσελίδα σα online σε κάποιον πάροχο, κάνετε το ίδιο γρήγορο κόλπο με τη διαφορά ότι ανεβάζετε τι φωτογραφίε μαζικά μέσω ενό προγράμματο που κάνει χρήση του πρωτοκόλλου FTP ή SFTP. Αν τώρα κάνουμε μια ανανέωση στο Joomla. Μέσα στη διαχείριση πολυμέσων θα δούμε ότι όντω αμέσω αμέσω ανεβάσαμε τι φωτογραφίε. Και μετά προχωράμε στην εισαγωγή του στα άρθρα όπω και με του άλλου δύο προηγούμενου τρόπου. Καλό ο τρίτο τρόπο, έτσι. Σα λύνει τα χέρια. Η β' προσέγγιση που μπορείτε να φτιάξετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με τον Τζούμλα είναι να εγκαταστήσετε ένα μικρό προγραμματάκι. Υπάρχουν πάρα πολλά εκεί έξω. Το οποίο σα επιτρέπει να εισάγετε τα προϊόντα και τι υπηρεσίε που παρέχετε και τι τιμέ του σε ένα περιβάλλον εύκολο στη χρήση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σας επιτρέπει το προγραμματάκι ή αλλιώς ένθεμα να πραγματοποιείτε και πωλήσει μέσω της ιστοσελίδας σας. Παράδειγμα, με τα μπιζού με το manicure pedicure μπορούν οι πελάτες σας μέσω της ιστοσελίδας σας να αγοράσουν κάποιο κόσμημα ή να κλείσουν ραντεβού για την υπηρεσία καλοπισμού μιας ώρας κάποια ημέρα και να σας πληρώσουν με την πλαστική τους κάρτα και να παραλάβετε τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Γίνεται να πληρώσουν εξαποστάσεως ή και επιτόπου ή μέσω κάποια αντικαταβολή. Όπω συμβαίνει όταν κλείνουν μέσω τηλεφώνου κάποιο ραντεβού ή κάποια παραγγελία. Αλλά μέσω τη ιστοσελίδα σα συμφέρει διότι δεν θα πληρώνετε κάποιο άτομο για να σηκώνει το τηλέφωνο και να κλείνει το ραντεβού. Όσους υπαλλήλους και να έχετε, μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν περιορισμένο αριθμό τηλεφωνικών παραγγελιών κάθε χρονική στιγμή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές αναμονή στο τηλέφωνο για τους πελάτες σας. Ενώ αντίθετα, ο υπολογιστής ο οποίος τρέχει την ιστοσελίδα σας μπορεί να εξυπηρετήσει εκατοντάδες πελάτες κάθε στιγμή ταυτόχρονα, Χωρί να περιμένουν στην αναμονή. Το μόνο που μπορείτε να πάθετε εκεί είναι να έχετε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα από πελάτε που να αρχίσει η ιστοσελίδα να φορτώνει πιο αργά από το κανονικό. Εκεί απλά κάνετε μια αναβάθμιση στο μηνιαίο πρόγραμμα της προκαθορισμένης υπολογιστικής σας ισχύς και του διαθέσιμου εύρους κίνησης των δεδομένων που έχετε σε συνεργασία με τον πάροχό σας. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να επιτρέψετε μέσω της ιστοσελίδας σας να πληρώνουν οι πελάτες σας μέσω αυτής, μέσω κάποιες εφαρμογή της τράπεζας, με χρέωση της κάρτας τους ή μέσω PayPal. Μπορείτε να συνδυάσετε και να εφαρμόσετε και τις δύο προσεγγίσεις σε μία ιστοσελίδα έτσι ώστε να την γεμίσετε με περιεχόμενο και να βρουν οι ενδυνάμοι πελάτη σας περισσότερες πληροφορίες. Η Β προσέγγιση. <Το> για αυτήν θα εγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα, το ένθεμα που λέγεται Hikashop, επισκεπτόμεθα το www.joomla.org. Εντοπίζουμε στο επάνω μέρος τις λέξεις Download and Extend. Θα προκύψει ένα παραθυράκι το οποίο εμφανίζει τις λέξεις Downloads για να κατεβάσουμε μια νεότερη ή παλαιότερη έκδοση του Joomla. Languages, για να κατεβάσουμε την πιο πρόσφατη μετάφραση της έκδοσης Joomla που τρέχει στο δικό μας σύστημα Get a free site και Get a domain θα τα δούμε παρακάτω. Επιλέγουμε Extensions. Εδώ θα βρείτε πάρα πολλά έτοιμα προγραμματάκια που μπορούν να εμπλουτίσουν την ιστοσελίδα σας με διάφορες λειτουργίες. Ευτυχώ είναι ταξινομημένα σε κατηγορίε. Αν θέλετε, αφιερώστε λίγο χρόνο στι κατηγορίε, μήπω και ανακαλύψετε επεκτάσει που ίσω δεν είχατε σκεφτεί. Η κατηγορία e-commerce αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, κάνοντα κλικ επάνω στην υποκατηγορία Shopping Card, που σημαίνει καλάθι αγορών, θα προκύψουν οι ακόλουθε επεκτάσει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, προσθέτουν λειτουργίε που συνήθω θα συναντήσετε στα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα e-shops. Για παράδειγμα, η επέκταση J2Store Βασίζεται στην προσέγγιση των άρθρων του συστήματο του Joomla και σα επιτρέπει να ανεβάσετε προϊόντα προ πώληση στην ηλεκτρονική σα ιστοσελίδα. Για την ώρα, εγώ ξέρω τι ψάχνω, άρα θα κάνω κλικ στο Hika Shop ή θα ανέβω επάνω στην αναζήτηση και θα γράψω τη λέξη Hika Shop. Διαβάστε προσεκτικά τι προσφέρει έτσι να πάρετε μια ιδέα. Δυστυχώ το κειμενάκι είναι γραμμένο στα αγγλικά μόνο. Για εσά που είστε μόνο με ελληνικά. Ρίξτε μια ματιά στι αξιολογήσει, τα reviews και φυσικά στο documentation. Εδώ που γράφει free download σημαίνει δωρεάν λήψη και χρήση. Υπάρχει και η επιλογή της paid download που αν το συναντήσετε εδώ μέσα σημαίνει για να κατεβάσεις την επέκταση πρέπει να πληρώσεις. Κάνουμε κλικ στο κουμπί download. Θα μεταφερθούμε στην ιστοσελίδα www.hikasop.com Οπότε όλοι εσείς οι φίλοι που μας παρακολουθείτε από το σπίτι μπορείτε να επισκεφθείτε κατευθείαν εκείνο τον ιστότοπο. Το Hikasop προσφέρεται σε τρία πακέτα. Έχει τρει εκδόσεις, η μία διανέμεται δωρεάν, οι άλλε δύο πρέπει να πληρώσετε για να τι αποκτήσετε. Αλλά μεταξύ μα το κόστο του είναι χαμηλό σε αντιπαράθεση με το πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε πουλώντα τα προϊόντα σα με αυτόν τον τρόπο μέσω τη ιστοσελίδα. Είναι αλήθεια ότι το πρώτο πακέτο με το όνομα HECA Shop Starter παρέχεται δωρεάν, φέρει κάποιε βασικέ λειτουργίε, ό,τι χρειάζεστε δηλαδή για να ξεκινήσετε το πούλημα των προϊόντων και υπηρεσιών. Επειδή κάθε προγραμματιστή χρειάζεται να ζήσει βγάζοντα χρήματα, έτσι και το Hika Shop σα δίνει την επιλογή να αναβαθμίσετε την εμπειρία σα αγοράζοντα το πακέτο Essentials ή Business. Έτσι, αυξάνετε τι δυνατότητε που έχετε με το πρόγραμμα. Η έκδοση Essentials μα δίνει τη δυνατότητα για Custom Fields στα προϊόντα, έρχεται στα 50 ευρώ και σα παρέχει άδεια για μία στοσελίδα σελίδα, θα τρέχει για πάντα, αλλά η τεχνική υποστήριξη και ενημερώσει παρέχονται δωρεάν για ένα μόνο χρόνο. Η business έκδοση υποστηρίζει πρόγραμμα affiliate. Τελειό. Δηλαδή πουλάτε προϊόντα ή υπηρεσίε στο κατάστημά σα και δίνετε έναν ειδικό σύνδεσμο σε τρίτου. Παραδείγματο χάρη σε κάποιον YouTuber, σε κάποιο blog ή σε μια εφημερίδα. Με αυτόν τον τρόπο του δίνετε κίνητρο να μοιραστούν τα προϊόντα από το δικό σα κατάστημα γιατί αν σα στείλουν πελάτε που θα αγοράσουν το οτιδήποτε θα λάβουν πίσω μια χρηματική ανταμοιβή. Ανάλογα με το στη συμφωνία έχετε συνάψει μεταξύ σα. Επίση η business έκδοση επιτρέπει να κάνουν αγορέ οι, οι πελάτε σαν επισκέπτε με guest account χωρί να να κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα σα Η έκδοση Business έρχεται στα 100 ευρώ για ένα χρόνο πάλι. Αν θέλετε ξεκινάτε με το Starter και αναβαθμίζετε στο Essential ή στο Business αργότερα. Για την ώρα θα ρολάρουμε με την έκδοση Starter που παρέχεται νόμιμα και δωρεάν. Κάνουμε κλικ στο Download Zip ή στο TAR για να σας βγει μικρότερο το αρχείο. Εγώ κατέβασα το zip γιατί με το tar όταν ανέβασα το προγραμματάκι του Hikashop στο XAMP να το κάνω εγκατάσταση δεν μου προχωρούσε η εγκατάσταση με τίποτα. Ενώ με το zip προχώρησε αμέσως. Οπότε εγώ κατέβασα το zip. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε το documentation, συχνέ ερωτήσει, ένα forum, μια φόρμα που μπορείτε να συμπληρώσετε και να επικοινωνήσετε με τους προγραμματιστές του προγραμματιστέ του Hikashop στις γλώσσες θα βρούμε μετάφραση στα ελληνικά. Αφού κατεβάσουμε το πακέτο λογισμικού Hikashop, κάνουμε κλικ στο επάνω μενού της περιοχής της διαχείρισης, στη λέξη επεκτάσεις, διαχείριση επεκτάσεων, στο install, και που λέει εγκατάσταση. Κλικ στο upload και install, δηλαδή ανέβασμα και εγκατάσταση, όπως κάναμε στο επεισόδιο 4 ή 5, όταν κάναμε εγκατάσταση το θέμα μας. Κάνουμε κλικ το zip αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση, αφήστε σχόλιο κάτω από το βίντεο, ίσω να το λύσουμε μαζί. Ιδάλω, στο documentation αναφέρονται κάποια προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε. Διαβάζετε και το FAQ, δηλαδή τι συχνέ ερωτήσει, ρίξτε και μια ματιά στο φόρουμ του Hikazop. Η υφιστάμενη κοινότητα του Hikazop ίσω έχει βρεθεί και σε μια παρόμοια κατάσταση με τη δική σα και το έχει λύσει το πρόβλημα προπολού, αν βρείτε κάποιο πρόβλημα. Η διαδικασία της εγκατάστασης θα σας πετάξει αυτή την οθόνη. Αυτό είναι ο γρήγορο οδηγό εγκατάσταση για να εισάγετε τι πρώτε προτιμήσει σα αφού επιτευχθεί η εγκατάσταση του προγράμματο Hikasop. Φαντάζομαι αυτόματα θα κατέβει και η μετάφραση για τη δική σα γλώσσα, δηλαδή τα ελληνικά. Αν και σα έδειξα προηγουμένω από πού μπορείτε να την προμηθευτείτε, σε μένα μου εμφάνισε ένα μήνυμα σφάλματο σε κόκκινο πλαίσιο ότι δεν κατέβηκε αυτόματα η μετάφραση στα ελληνικά, γιατί δεν είμαι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο βήμα, διαλέγετε πώ θέλετε να εμφανίζονται τα προϊόντα σα και οι κατηγορίε αυτών επάνω στην ιστοσελίδα σα. Το πρώτο θα φτιάξει αυτόματα ένα στοιχείο μενού επάνω στο κεντρικό μενού σα, όπω μάθαμε στα προηγούμενα επεισόδια, και θα περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα σα σχήμα. Η δεύτερη επιλογή κάνει το ίδιο, μόνο που αντί για τα προϊόντα σα θα εμφανίζει τι κατηγορίε που θα είναι ταξινομημένα τα προϊόντα σα. Η τρίτη επιλογή θα εμφανίσει πάλι τι κατηγορίε των προϊόντων σα, όχι μέσα σε ένα στοιχείο μενού, αλλά στον χώρο δεξιά ή αριστερά επάνω στην ιστοσελίδα σα. Γενικά, αν σα αρέσουν και οι τρει επιλογέ, τι επιλέγετε και τι τρει διαφορετικά. Αυτά τα δημιουργείτε και εσείς αργότερα αν θέλετε και από μόνοι σας με λίγα κλικ. Ξέρετε πως φτιάχνουμε στοιχείο μενού θα τα δείξουμε συνοπτικά για χάρη του Hikashop παρακάτω. Στο δεύτερο βήμα επιλέγετε πώς θα θέλατε να προβάλλονται τα προϊόντα σας στον υπολογιστή των πελατών σας. Θέλετε να είναι μια σειρά από τετράγωνες εικόνες μαζί με τον τίτλο του προϊόντος και ο πελάτης να κάνει κλικ ας πούμε με βάση την εικόνα. Η δεύτερη επιλογή θέλετε τα προϊόντα σας να είναι το ένα κάτω από το άλλο σαν μια λίστα. Ή μήπω θέλετε για τρίτη επιλογή μια μορφή εμφάνιση του τύπου όπως είναι και η δεύτερη επιλογή αλλά να είναι ξεχωριστά τα κομμάτια του προϊόντος, ξεχωριστά η φωτογραφία, μετά ο τίτλος, μετά η τιμή να επεκτείνει το οριζόντια. Στο τρίτο βήμα επιλέγετε την έδρα σας. Στην χώρα επιλέγω την Ελλάδα, επιλέγω νομό την Αττική, εισάγω τη διεύθυνση καταστήματος. Στο τέταρτο βήμα επιλέγω νόμισμα, το ευρώ, εγκατάσταση ευρωπαϊκών φόρων, βάλτε το στο ναι. Ο δικό μου φόρο λέγεται ΦΠΑ, τον γράφω. Το ποσοστό είναι στα 24% για τα προϊόντα που εμπορεύομαι. Εσεί βάλτε το δικό σα. Λογικά, γράφετε το μέγιστο που έχει το κατάστημά σα και φαντάζομαι αργότερα γίνεται να το αλλάξετε για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Στην γλώσσα μα βγάζει ότι εντόπισε πω έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε τα ελληνικά σαν γλώσσα συστήματο. Ναι, το ξέρουμε και ρωτάει «Θέλουμε να γίνει έτσι και στο Hikashop, δηλαδή να είναι ελληνικά» Πατάμε «Ναι» γιατί για την ώρα φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο ελληνικό κατάστημα για να έχουμε μια βάση και είπαμε για μετάφραση στα αγγλικά το κάνουμε σε νεότερα επεισόδια. Στο πεδίο του PayPal εισάγουμε το email του καταστήματος που έχουμε φτιάξει PayPal. Αν σήμερα δεν έχετε... Φτιάξτε, είναι πολύ ευχριστό όταν έχει μια επιχείρηση. Γενικά στο πεδίο product type μα ρωτάει τι είδου προϊόντα εμπορευόμαστε. Φυσικά που τα πακετάρει, εικονικά όπω τραγούδια MP3 ή και τα δύο. Θα το έβαζα μόνο φυσικά προϊόντα που τα πακετάρει, αλλά α το βάλω και στα δύο αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστεί να κάνω κάποιο μάθημα, αν πουλάτε μόνο εικονικά προϊόντα όπω φωτογραφίε και αρχεία PDFs. Εγκαταστήστε δεδομένα για δείγμα. Όχι. Πατήστε το πράσινο κουμπί για να αποθηκευτούν οι πρώτε γρήγορε ρυθμίσει του οδηγού. Αμέσω αμέσω μα ανακατευθύνει στον πίνακα εισαγωγή προϊόντων για να εισάγουμε το πρώτο μα προϊόν στο σύστημα του Hikashop. Μπορώ κάλλιστα να ξεκινήσω την περιήγησή σα μέσα στο πρόγραμμα σε αυτό το σημείο, αλλά θα πέσουμε πάνω σε μερικέ αδήλωτε μεταβλητέ όπω τρόποι αποστολή και πληρωμή. Θα φύγουμε από εδώ πατώντα το κουμπί ακύρωση και θα επανέλθουμε αργότερα. Πρώτα θέλω να εισάγουμε στο σύστημά μα τους τρόπου αποστολή των προϊόντων και του τρόπου εξόφληση των παραγγελιών. Επίση, να εισάγουμε τι κατηγορίε των προϊόντων όπω κάναμε και στο επεισόδιο 9 με την α προσέγγιση. Από την περιοχή τη διαχείριση τη Joomla στο σελίδα μα, κάθε φορά που θα θέλουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Hikashop, αφού του τον εγκαταστήσουμε, θα πηγαίνουμε εφαρμογέ Hikashop. Ο πίνακα ελέγχου τη εφαρμογή εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μα. Πάμε να κατεβάσουμε την ελληνική μετάφραση πηγαίνοντα στο www.hikasop.com. Στο στοιχείο μενού Download κάνουμε κλικ στη λέξη Languages με το πορτοκαλί σημάκι. Κατεβάζουμε τη σελίδα προ τα πάνω μέχρι να βρούμε τη λέξη Greek, Greece και κατεβάζουμε το αρχιάκι τη ελληνική μετάφραση πατώντα το δεξιό κουμπί Download. Από τον πίνακα ελέγχου του Hikasop πηγαίνουμε στο μενού στη λέξη System, κλικ στο Configuration. Από το υπομενού Κάνουμε κλικ στο Languages και βλέπουμε ότι έχουμε δηλώσει ήδη από την εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται δύο γλώσσε, τα αγγλικά εξορισμού και τα ελληνικά από προσωπική επιλογή. Αλλά τα ελληνικά έχουν ένα κόκκινο χ, γιατί δεν είχα ίντερνετ και δεν κατέβηκε αυτόματα από, κατά την εγκατάσταση. Κάνουμε κλικ στο κουμπί με το σταυρό που λέει Edit για να προσθέσουμε τη γλώσσα. Μα εμφανίζονται δύο παράθυρα στην οθόνη. Το αριστερό περιέχει του αγγλικού όρου και τη μετάφραση για όλε τι λέξει του Χίκασοπ. Όμω, είναι μη συμπληρωμένε οι ελληνικέ λέξει. Άρα, πάμε στον υπολογιστή μα. Ανοίγουμε το αρχείο τη μετάφραση που κατεβάσαμε με ένα απλό σημειωματάριο. Κάνουμε αντιγραφή ολόκληρου του κειμένου πατώντα τα κουμπιά στο πληκτρολόγιο. Πρώτα το Control και έχοντα πατημένο, πατάμε το Α για επιλογή όλων στη συνέχεια το Ctrl και το C για αντιγραφή. Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα μας, πατάμε Ctrl, πατάμε το Α για επιλογή όλων. Πατάμε Ctrl και το V για επικόλληση όλου του κειμένου στο αριστερό κουτάκι. Το δεξιό κουτάκι είναι για να πιάσουμε μια γλυκή ορολογία από τα αριστερά και να την γράψουμε στα δεξιά με μια δική μας μετάφραση ή να προσθέσουμε μετάφραση σε ορολογίες όταν δεν είναι 100% μεταφρασμένο το αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν πειράζουμε το αρχείο στα αριστερά, το κρατάμε ατόφιο και στο μέλλον, αν κάνουμε αναβάθμιση ενημέρωση τη μετάφραση, το κείμενό μα στα δεξιά θα παραμείνει ω έχει. Ενώ αν κάνουμε αλλαγέ στη μετάφραση στα αριστερά, καταλαβαίνετε ότι με μία ενημέρωση θα χαθούν οι αλλαγέ μα. Αφού είμαστε ευχαριστημένοι, πατάμε στο κουμπί Save για αποθήκευση. Πατάμε στο κουμπί Close για να επιστρέψουμε πίσω στι ρυθμίσει του συστήματο. Βλέπετε, πηγαίνοντα στο υπομενούμε τη γλώσσα καταρχά, όλα έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και η νούμερο 1 γλώσσα είναι τα ελληνικά. Μόνο στην δωρεάν έκδοση του Hikashop δεν έχουμε τη δυνατότητα ο πίνακα ελέγχου να είναι σε παραπάνω από μία γλώσσα ταυτόχρονα. Προσθέσαμε τα ελληνικά, τα αγγλικά δεν επιλέγονται. Μετά την εγκατάσταση τη ελληνική, για να πα πίσω στα αγγλικά, πώ αλλάζει τη γλώσσα. Πλέον, για να εμφανιστούν τα αγγλικά, πρέπει να επιλέξουμε τα αγγλικά σαν γλώσσα προτίμηση τη στιγμή τη εισόδου μα στη διαχείριση του Joomla. Πατάμε αποθήκευση και κλείσιμο για να επιστρέψουμε στον πίνακα ελέγχου. Πηγαίνουμε σύστημα, νομίσματα. Εδώ θα βρείτε όλα τα νομίσματα που γίνεται να χρησιμοποιήσετε στο ηλεκτρονικό σα κατάστημα. Σαν βάση, έχουμε το ευρώ, ο συντελεστή ισοτιμίας είναι το 1. Και είναι ενεργοποιημένο και δημοσιευμένο. Το ίδιο και το δολάριο. Όμω και εδώ ο συντελεστή είναι το 1. Στι εκδόσει που πληρώνει, στι Business, δεν ξέρω αν γίνεται και στην Essential, αφού η ιστοσελίδα μα προφανώ είναι και συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, σα δίνεται η επιλογή τη αυτόματη ενημέρωση των ισοτιμιών των νομισμάτων που δέχεστε κάνουμε κλικ πάνω στο δολάριο, άρα είτε κάποιος σας πληρώσει με ευρώ είτε με δολάρια, οι τιμές στην ιστοσελίδα σας θα είναι οι ίδιες για εκείνους. Από εκεί και πέρα προσθέτετε έξτρα φόρο επιβάρυνσης επί της 100 ανάλογα με τα πόσα χρήματα θα σας χρεώνει η τραπεζά σας ή το PayPal για τη μετατροπή όταν λαμβάνετε πληρωμές σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ. Επειδή εμεί έχουμε τη δωρεάν έκδοση του προγράμματο, θα πρέπει να κοιτάμε κάθε μέρα τι ισοτιμίε και να τι ενημερώνουμε για να μην χάσουμε χρήματα. Οπότε, επειδή ένα έξτρα νόμισμα προσθέτει και ένα επίπεδο πολυπλοκότητα στην ιστοσελίδα μου, θα απενεργοποιήσω το νόμισμα του δολαρίου και θα έχουμε τιμέ προϊόντων μόνο στο ευρώ. Στι επιλογέ δημοσιευμένο εμφανίστηκε και επιλέγω το όχι. Πατάμε αποθήκευση και κλείσιμο. Και τώρα έχω μόνο το ευρώ σαν νόμισμα. Πατάμε στον πίνακα ελέγχου για να επιστρέψουμε. I'm not close.